Η συγκυβέρνηση Σαμαρά δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα δημόσιο που θα αποκρίνεται, ένα δημόσιο τομέα που θα ανταποκρίνεται στι κοινωνικέ ανάγκε. Δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει τι λειτουργίε του δημόσιου τομέα και να δημιουργήσει μια δημόσια διοίκηση που θα απεμπλακεί από το πελατειακό κράτο και θα αντιμετωπίζει τι κοινωνικέ ανάγκε, τι ανάγκε του πολίτη για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να αναπαράξουν και να διευρύνουν την ίδια πελατειακή αντίληψη και την κομματική αντίληψη που δημιούργησε τις σημερινές τρευλώσεις, να αναπαράγουν και να διευρύνουν ένα κομματικό δημόσιο, ένα πελατειακό δημόσιο, το οποίο δεν θα τα αποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες. Η αξιολόγηση είναι το όχημα όχι για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, αλλά είναι το όχημα προκειμένου να εκδιώξουν από το δημόσιο τομέα όσους δημόσιους λειτουργούς δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις, όσους δημόσιους λειτουργούς δεν πειθαρχούν στην στενή παλαιοκομματική αντίληψη της υπηρέτησης της μνημονιακής πολιτικής. Στην πραγματικότητα κάποτε οι μαυρογιαλούροι έταζαν προσλήψεις και ρουσφέτια για να ενταχθούν κάποιοι στο δημόσιο τομέα. Σήμερα τάζουν ρουσφέτια για να μην βγουν κάποιοι από το δημόσιο τομέα. Και ταυτόχρονα η πελατειακή αντίληψη θα συνεχίζει και για εντάξεις και ρουσφέτια από το παράθυρο, διότι σήμερα... Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η τεράστια ανεργία και δεν αντιμετωπίζεται μέσα από τη συρρήκνωση των δημόσιων υπηρεσιών και μέσα από ένα μη αξιοκρατικό κράτος που παραμένει το κράτος μας μη αξιοκρατικό. Ταυτόχρονα, η απόφαση για την κατάργηση στην ουσία του δικαιώματος στην απεργία είναι μια ε, απόφαση που μας βρίσκει καθολικά αντίθετος. Το δικαίωμα στην απεργία, το ιερό δικαίωμα στην απεργία, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Καμία εκτελεστική ή δικαστική εξουσία δεν δικαιούται να καταστρατηγήσει το ίδιο το σύνταγμα της χώρας. Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε μέσα από σκληρού αγώνες και θυσίες και ας το γνωρίζουν καλά, δεν πρόκειται να το αφαιρέσουν με μία απόφαση δικαστηρίου ή με μία πολιτική επιλογή. Θα υπάρξει ένα ευρύτατο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο για τη διεκδίκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος κάθε εργαζόμενου στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, στην απεργία και στη διεκδίκηση.